Τελείω Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Σαριέγγι. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουανού. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Τρεζόρ Λομάνα. Λουα Λουα. Που ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό της συνάντησης με ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ βλέπετε τον Λουα Λουα που αγκαλιάζει τον Κοβάσεβιτς και αφιερώνει το γκολ σε κάποιον από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης Καρίδας εκεί. Και από αντίθετη λήψη δείτε που έφτασε η μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό Μάριο Γκαλίνοβιτς. 1-0 για τον Ολυμπιακό από το 6ο λεπτό. Άλλαξαν πολύ νωρίς οι ισορροπίες ενώ βλέπουμε και την αντίδραση του Τάκη Λεμονή. Κάθε την παλιά για τον Σίσιτς. Γυρίζει στον Κοβάσεβιτς, έρχεται να απομακρύνει ο Βίντρα. Το σούτ του Παπαδόπουλου, η μπαλ out. Καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μπάλα στην προσπάθειά του. Λιγότερο από 5 λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Πάσα του Κοβάσεβιτς με τη μία για τον Λουα Λουα. Καλό σούτ, αλλά αυτή τη φορά δεν ανησυχεί η πορεία της μπάλας στον Γκαλίνοβιτς. Σφυρίζει ο Κάκος, τελείω αυστριακός. Κεφαλιά από τον Σαριέγγι. Θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης σχεδόν πάνω στη γραμμή. Παλιά προς τον Σαλπικίδη. Μπάλα πέρασε προς τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Τέτα τέτ με τον Νικοπολίδη που αρνείται τον κόλ της σοφάρισης. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει από το 1-1. Χάρη και πάλι στον τερματοφύλακά του, τον Αντώνη Νικοπολίδη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό που εκτελεί ο Ιβάνσιτς από την άλλη πλευρά. Δεξιότερα για τον Βίντρα. Ώστε να βγάλει την σέντρα, ο Νικοπολίδης δείχνει να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Ο Σαριέγγι παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Παπαδόπουλο θα μπλοκάρει. Τα αφήνει για τον Κούμα. Πιέστηκε αυτός από τον Τωροσίδη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. Η παλιά για τον Λουα Λουα. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει. Ο Τωροσίδης δεν μπορεί. Μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που πετυχαίνει το 2-0 στο 18ο λεπτό. Σε αυτήν την καταπληκτική παλιά στον κοινό χώρο του Τζόρτζεβιτς για τον Λουα Λουα. Αυτό σούταρε. Γκαλίνοβιτς απέκρουσε και στην συνέχεια ο Βασίλης Τωροσίδης που είχε ακολουθήσει τη φάση νίκησε τον Γκαλίνοβιτς ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγγι. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που χαρίζει ουσιαστικά τον γκολ στους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Μετά το 2-0 του Βασίλη Τωροσίδη, τέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, απομάκρυνε ο Βίντρα, το σούτ του Λουα Λουα. Γκαλίνοβιτς και το δοκάρι βοηθούν ώστε να μην υπάρξει ένα ακόμη γκολ για τους γηπεδούχους. Δείτε ξανά το σούτ του Λουα Λουα. Πέφτει ο Γκαλίνοβιτς, εξαιρετική απόκρουση. Ο Ιβάνσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Νικοπολίδης και πάλι θα τη δράσει θετικά στην κεφαλιά του Σαριέγγι αυτή τη φορά. Με τον Λουα Λουα στην κόντρα Ολυμπιακός και τον Πάντο. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ καταπληκτικό γκολ. 4-0. Σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείωμα για τον Λέονελ Νούνιες ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του, κοιτάζει τον ύψιστο, πανηγυρίζει τον γκολ που πέτυχε ο Αργεντινός και ενώ Μίτρογλου σε λίγο θα περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ένα 4-0. Εδώ χάνεται η ευκαιρία για το 5ο γκολ από τον Μίτρογλου.